Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο εισαγγελέας Γιακοβάκης καταφέρνει και παγιδεύει τη Βασιλική και αποδεικνύει την εμπλοκή της στο θάνατο του Λάζαρου. Έτσι, έπειτα από σχετική εντολή, οι αστυνομικοί πηγαίνουν στο σπίτι και τη συλλαμβάνουν. Ο Μαθιός και η Καλλιόπη είναι αναστατωμένοι και στέκονται στο πλευρό της όσο εκείνη περνάει από τον ανακριτή. Οι σταματάκηδες της δίνουν δύναμη και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να τη βοηθήσουν. Αλλά τα πράγματα για εκείνη είναι δύσκολα και ο Μαθιός αγωνία για την τύχη της. Την ίδια στιγμή, ο Αντώνης ετοιμάζεται να γυρίσει με τη Μαρίνα στην Ανοποριά μετά το λιγοήμερο ταξίδι. Πρώτα όμως της κάνει μια συζήτηση ώστε να είναι τα πάντα ξεκάθαρα μεταξύ τους. Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος επισκέπτεται τη Στέλλα σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Εκείνη, αν και έχει έντονα συναισθήματα για τον εισαγγελέα, είναι ακόμη λίγο διστακτική απέναντί του. Παράλληλα, όλοι πέφτουν πάνω στον τηλέμαχο σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να μην στραφεί ενάντια στη Βασιλική για το θάνατο του Λάζαρου και να συγκρατήσει την οικογένεια από πράξεις αντεκδίκησης. Ωστόσο, όταν οι μουντάκηδες ενημερώνονται πως η Βασιλική έχει συλληφθεί, ορκίζονται να εκδικηθούν τόσο εκείνοι όσο και τους σταματάκηδες. Εν τω μεταξύ, τα νέα από την πρόνοια για το μωρό δεν είναι καλά για τον Γιώργο και τη Θοδώρα, γεγονός που βαραίνει το κλίμα. Η Θοδώρα βλέπει για ακόμη μια φορά το όνειρό της να γίνει μητέρα να απομακρύνεται. Αλλά ο Γιώργος προσπαθεί να της δώσει κουράγιο και να την πείσει να είναι αισιόδοξη. Οι ώρες κυλούν μαρτυρικά για τους σταματάκηδες και η απόφαση για την προφυλάκηση ή μη της Βασιλικής δεν θα αργήσει να εκδοθεί. Τα πράγματα για όλους αναμένεται να αλλάξουν δραματικά, καθώς η Βασιλική προφυλακίζεται και μεταφέρεται στη φυλακή.